Αυτή είναι μία έκθεση ιδεών. Δεν μας λέει τα λειτουργικά του στοιχεία. Όταν θα μας ανακοινώσει τα λειτουργικά του στοιχεία, τότε θα ξέρουμε να εκφράσουμε μία άποψη. Αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον όπως το περιγράφει, θα ήταν το ιδανικό, έτσι εκ πρώτης όψεως. Αλλά ιδανικό χωρίς λεπτομέρειες δεν υπάρχει, διότι πρώτα απ' όλα δεν μιλάει για τις λειτουργίες του, τις λεπτομέρειές του. Δηλαδή, όταν λέμε επί 24ωρου βάσεως, υπό ποιαν έννοια, με ποιο πλαίσιο θα εργάζονται οι γιατροί και τι θα μπορούν να παρέχουν σε αυτό το βάθμιο περίθαλψη επί 24ωρου βάσεως. Δηλαδή, να σας πω μερικές λεπτομέρειες. Παρακαλώ. Εάν έρθει ένα έμφραγμα, θα έχει τη δυνατότητα να το αντιμετωπίσει ή δηλαδή θα έχει το υπόβαθρο αυτό που χρειάζεται για να το αντιμετωπίσει ή θα πρέπει απλώς να καλέσουμε το ασθενοφόρο και να το τρέξουμε στο νοσοκομείο. Εάν έρθει ένα κάταγμα, ένα τροχαίο, θα μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε, θα έχουμε τις δομές ή θα πρέπει μα να... Μα όταν μιλάει για αστικό κέντρο υγείας ή πολυιατρείο, αυτά δεν περιέχονται μέσα, κύριε Παπαδάκη? Θα έπρεπε να περιέχονται, αλλά δεν μας λέει τις λεπτομέρειες. Δεν μας λέει αν θα υπάρχει υποδομή. Μάλιστα. Άρα δεν το ξέρουμε. Θα λέω απλώς για την ώρα είναι μια έκθεση ιδεών. Που πολύ καλή είναι σαν έκθεση ιδεών. Πάρα πολύ καλή. Από εκεί και πέρα χρειάζονται λεπτομέρειες λειτουργικότητας. Σας είπα αμέσως δύο παραδείγματα. Δεν μιλάμε για τη συνταγογράφηση. Συνταγογράφηση θα γίνεται, εντάξει. Σας λέω για περιστατικά στα οποία... για τα οποία θα πρέπει να απευθυνθεί ο πολίτης σε αυτή την πρωτοβάθμια περίπτωση, αυτά τα κέντρα αστικού τύπου. Μάλιστα. Καταλάβατε, υπ' αυτή την έννοια, σας λέω, είναι πολύ πρόωρο ακόμη για να πούμε κάτι. Μάλιστα. Άρα λοιπόν, μέχρι και να γίνουν αυτές οι διευκρινήσεις, αλλά μέχρι να υπάρξει και η ετοιμότητα για να περάσουμε στο μεταβατικό στάδιο και να μπορέσουν να λειτουργήσουν έτσι όπως πρέπει να λειτουργήσουν είτε πολυιατρία ή αστικά κέντρα, όπως και αν ονομάζεται από τον Υπουργό, σαν νεοποιεί, υφίσταται ο θεσμός προς το παρόν έτσι όπως τον ξέρουμε. Σας το λέω αυτό για να διευκρινίσω και στους ανθρώπους που μας ακούν αυτή την ώρα, γιατρέ, εάν μπορούν οι άνθρωποι να κλείνουν τα ραντεβού τους, εάν αυτό το καθεστώς συνεχίζεται. Ναι, δεν μιλάει για ραντεβού, δεν μιλάει καθόλου για ραντεβού. Γι' αυτό σας λέω ότι δεν ξέρουμε τους όρους λειτουργίας και γι' αυτό δεν μπορούμε να εκφράσουμε άποψη. Δεν ξέρουμε δηλαδή εάν θα υπάρχουν τα ραντεβού όπως τα ξέραμε παλαιότερα. Ο ΕΟΠΗ για να πάει στο παιδί με ύψιλον. Πείτε μου σας παρακαλώ, πότε έγινε αυτό? Ήδη έχει γίνει και απομένει το πρακτικό μέρος του πράγματος? Όχι, δεν έχει γίνει ακόμα. Αυτό είναι ένα σχέδιο νόμου. Σχέδιο νόμου. Δεν είναι νόμος του κράτους. Είναι ένα σχέδιο νόμου το οποίο το έχει δώσει για διαβούλευση για 2 μέρες. Θα το στείλει στην Επιτροπή κοινωνικών υποθέσεων, θα περάσει από την Επιτροπή και μετά θα έρθει όπου θα επεξεργαστεί και μετά θα έρθει στη Βουλή για ψήφιση. Μα διαβούλευση 2 ημερών να προλαβαίνετε να το τοποθετηθείτε, να το δείτε και να το εξετάσετε έχετε δεδομένα πρακτικού τύπου που μας αναφέρατε πριν από λίγο? Ακριβώς, γι' αυτό σας είπα, είναι μια έκθεση ιδεών και σαν έκθεση, σαν πρόθεση καλή είναι, αλλά από εκεί και πέρα, από την πρόθεση ας πούμε μέχρι την πράξη, υπάρχει μια μεγάλη απόσταση. Γι' αυτό σας λέω, δηλαδή δεν μπορούμε να εκφράσουμε. Εγώ το θεωρώ αυτό λίγο έτσι sui generis που λέμε. Δεν μας λέει τίποτα. Όπως και για τις εργασιακές σχέσεις τις δικές μας, εμείς ας πούμε αμέσως λέμε για τις εργασιακές σχέσεις τις δικές μας στο γιατρό ότι είναι λίγο λανθασμένες, διότι δεν μπορεί σε ένα σύστημα όπου το κέντρο υγείας του Αρκαλοχωρίου θα έχει ας πούμε γιατρούς οι οποίοι στα 15 χρόνια είναι με το βαθμό του διευθυντού και εγώ θα πρέπει να έχω 25 χρόνια για να πάρω το βαθμό του διευθυντού. Μάλιστα. Ναι, αλλά μας... μετά τα λειτουργικά τα οποία αφορούν εμάς αυτούς καθεαυτούς εργαζόμενους. Στα εργασιακά σας. Έτσι ακριβώς, στα εργασιακά σας. Από την άλλη ωστόσο, μας παραπέμπει σε ένα θεσμό που λίγο πολύ γνωστός είναι. Δεν ξέρω ωστόσο πώς ακριβώς, όπως και εσείς λέτε, θα λειτουργήσει. Ακριβώς. Δηλαδή σε ό,τι έχει να κάνει με τους οικογενειακούς γιατρούς. Λέει ότι μπορεί να χάσετε κάποια πράγματα, από την άλλη θα ενταχθείτε σε μια μόνιμη απασχόληση
μέσα στο νέο οργανισμό και ότι αναζητούνται κοντά 3.000 οικογενειακοί γιατροί, οι οποίοι θα έχουν και τον πλήρη φάκελο του κάθε ενός από εμάς ως ασθενούς. Δεν το καταλαβαίνω όλο αυτό. Μα και εμείς δεν το καταλαβαίνουμε. Γι' αυτό σας είπα ότι είναι μια έκθεση ιδεών και θα πρέπει να μας δώσει τις λεπτομέρειες. Δηλαδή, θα είμαι εγώ στο κέντρο υγείας ως ορθοπαιδικός και θα πηγαίνει ο ασθενής στον οικογενειακό και μετά θα τον παραπέμπει εμένα εκεί μέσα. Σας λέω, δεν, που θα έχει τον πλήρη φάκελο ο οικογενειακός, δεν μας λέει τις λεπτομέρειες. Άρα, όταν δεν μας πει τις λεπτομέρειες τις λειτουργικές, δεν μπορούμε να έχουμε και μια άποψη. Και δεν μας τις λέει. Εμείς τις ρωτήσαμε αυτές τις λεπτομέρειες, δεν μας τις λέει. Μάλιστα. Η δημόσια διαβούλευση γιατρά με ποιους θα γίνει? Γίνεται με τους γιατρούς και με τους κοινωνικούς φορείς. Μάλιστα. Αλλά σε δύο μέρες, όπως καταλαβαίνετε, δεν υπάρχει διαβούλευση, έτσι. Μάλιστα. Εσείς συνεχίζετε για να γνωρίζει ο κόσμος την απεργιακή σας κινητοποίηση μέχρι και τις 17 του μήνα. Φαντάζομαι ότι αυτή την εβδομάδα, αρχές της άλλης, θα έχετε λάβει την απόφασή σας. Όχι, αυτή την εβδομάδα, για το πώς θα προχωρήσετε από εδώ και κάτω. Μάλιστα. Ευελπιστούμε ότι αυτές τις μέρες, δηλαδή σήμερα το πολύ πολύ μέχρι αύριο, στις επικοινωνίες που έχουμε και στις διαβουλεύσεις που έχουμε με τον Υπουργό, ίσως μπορέσουμε να πάμε αυτή τη διαβούλευση λίγο πιο πίσω για να γίνει ένα σωστό διάλογος, έτσι όπως θα έπρεπε να γίνει. Οπότε, εάν το αποδεχθεί ο Υπουργός αυτό, να πάμε λίγο πιο πίσω, αυτό θα σταματήσουμε την απεργία. Δεν έχουμε λόγο απεργίας. Μάλιστα. Αυτό θα το δούμε. Σήμερα, αύριο θα το δούμε.